Επειδή τυχαίνει να μένω στην ίδια γειτονιά. Και επειδή η ΚΝΕ είναι μέσα σε όλους τους χώρους νεολαίας, αυτό που θέλουμε να σας μεταφέρουμε είναι μια οργή που πνίγει ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους, αλλά και όλο τον λαϊκό κόσμο, ο οποίος ένα πράγμα λέει, ντροπή και έσχος στην κυβέρνηση και το κράτος, που άφησαν αβοήθητη μία νέα γυναίκα έξω από ένα αστυνομικό τμήμα. Αυτή είναι η ουσία. Αυτή είναι η ουσία. Γιατί έχω τη διέστηση ότι πάλι πάμε να ξεφύγουμε από την ουσία της συζήτησης και να κρυφτούμε πίσω από ένα νέο σταθμάρχη, από ανθρώπινα λάθη, που είναι υπαρκτά και πολύ σοβαρά. Αλλά μην κρύψουμε τις κρατικές, τις κυβερνητικές ευθύνες. Το περιπολικό δεν είναι ταξί. Αυτή δεν είναι η απάντηση απλά ενός αστυνομικού. Είναι η απάντηση του κράτους σε μια κραυγή αγωνίας μιας νέας κοπέλας που ζήτησε βοήθεια. Ναι. Δεν βρέθηκε ένα περιπολικό. Ένα περιπολικό δεν βρέθηκε. Και την ίδια ώρα βρίσκονται εκατοντάδες αστυνομικοί, 4 δημιουργίες των ΜΑΤ, απέναντι σε ανθρώπους που διεκδικούν το δίκαιο τους. Σε απεργούς, σε φοιτητές, σε μαθητές. Χθες έγινε μια μεγάλη κινητοποίηση στο Δήμο Αγίων Αναργύρων, έξω από το αστυνομικό τμήμα, που καλούσε ο Σύλλογος Γυναικών της περιοχής. Και εμφανίστηκαν 4 δημιουργίες των ΜΑΤ. Εκεί που την προηγούμενη μέρα δεν υπήρχε ένα περιπολικό για να προστατεύσει την κοπέλα. Άρα είναι θέμα προσανατολισμού της αστυνομίας. Δεν είναι μόνο θέμα εκπαίδευσης. Αυτό θέτουμε εμείς στη δημόσια συζήτηση. Για να αποδεσμεύσουμε. Γιατί και η οργή είναι μεγάλη του κόσμου και δικαιολογημένη. Και γιατί πρέπει να μιλήσουμε σε τελική ανάλυση και για τις μεγάλες κρατικές ευθύνες. Πρώτα απ' όλα για το θέμα της πρόληψης. Λοιπόν, ξενώνες, συμβουλευτικά κέντρα, δωρεάν νομική στήριξη. Σήμερα έγινε κι άλλη κινητοποίηση. Ναι. Πάλι έξω από το ίδιο αστυνομικό τμήμα μαθητών. Το μεσημέρι, μια μαθήτρια στο τετράδιό της έγραψε: τόση αστυνομία σε κάθε μας πορεία, κανένας σας δεν βρέθηκε στη γυναικοκτονία. Αυτό νομίζουμε τα λέει όλα και είναι η καλύτερη απάντηση στην κυβέρνηση ότι είναι θέμα πολιτικής κατεύθυνσης και της σημερινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων για το πού διαθέτουν όλες οι αστυνομικές δυνάμεις στην καταστολή του λαϊκού κινήματος και όχι σε άλλα σοβαρά εγκλήματα. Από εκεί και πέρα, αυστηροποίηση των ποινών πρέπει να υπάρξει, οι δράστες να μην έχουν παραθυράκια για να γλιτώνουν, όμως εκεί δεν κρύβεται η ουσία του θέματος, γιατί ούτως ή άλλως μιλάμε για κάτι το οποίο έπεται ενός στιγερού εγκλήματος. Το βάρος πρέπει να δοθεί στην πρόληψη, πρέπει να δοθεί σε όλες αυτές τις εκατοντάδες, μπορεί και χιλιάδες γυναίκες που σηκώνουν τώρα ένα γολγοθά στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από τη βία, την ενδοοικογενειακή, σε παθογόνες σχέσεις και ούτω καθεξής. Και εδώ κρύβεται και η ουσία. Ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή τον Νοέμβρη του 2023 για την κατάσταση στην Αττική. Σας διαβάζω. 10 μόλις συμβουλευτικά κέντρα σε 8 από τους 66 δήμους της Αττικής. Αυτά υπάρχουν. 3 ξενώνες φιλοξενίας. Και για να μπεις σε αυτούς τους ξενώνες, για κακοποιημένες γυναίκες, πρέπει να περιμένεις μήνες. Δεν μπορείς να μπεις άμεσα να κάνεις μια καταγγελία και να έχεις ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι σου με ευθύνη του κράτους. Γραμμή SOS. 12 άτομα προσωπικό. Με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, με ημερομηνία λήξης. Αυτή είναι η πραγματική κατάσταση. Αν δεν φωτίσουμε λοιπόν αυτή την κατάσταση, αν δεν συγκρουστούμε με αυτή την πολιτική, αν δεν δυναμώσει η συλλογική διεκδίκηση που είναι ασπίδα προστασίας απέναντι σε αυτή την εγκληματική τελικά και δολοφονική πολιτική, τότε οι γυναικοκτονίες θα είναι εδώ και όλα τα εγκλήματα απέναντι στη ζωή των απλών ανθρώπων. Η κυβέρνηση να φτιάξει ένα panic button και για όλους τους εργαζόμενους, τους λαϊκούς ανθρώπους που παίρνουν κάθε μέρα στο σούπερ μάρκετ και παθαίνουν πανικό. Σωστό είναι αυτό. Και μάλιστα να στέλνει το λογαριασμό απευθείας στα 3 κόμματα, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, που είναι συνυπεύθυνοι για τη σημερινή κατάσταση, αφού όλοι μαζί υλοποιούν και στηρίζουν την πολιτική που μας έχει φέρει ως εδώ. Την πολιτική της απελευθέρωσης ενέργειας και του χρηματιστηρίου ενέργειας, την πολιτική της πράσινης μετάβασης, την πολιτική που λέει ότι η οικονομία μας αντέχει τα τρελά κέρδη των τραπεζιτών, 4 δισεκατομμύρια πέρσι, το αφορολόγητο πετρέλαιο στους εφοπλιστές, και την ίδια ώρα δεν αντέχει ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, 706 ευρώ καθαρά. Έφτασε ο κατώτατος μισθός που δεν καλύπτει το κόστος στέγασης στην Αθήνα και τους λογαριασμούς που πληρώνει ένας νέος άνθρωπος κάθε μήνα. Άρα η λύση βρίσκεται στον αντίποδο αυτής της πολιτικής.
πρέπει να συγκρουστούμε με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία πλέον πεινάει και όποιος εργάζεται. Το 40% σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνει ότι δεν μπορεί να τα βγάλει βόλτα, ακόμα περισσότερο στη χώρα μας. Και αυτό το δρόμο της σύγκρουσης με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης το χαράζει στην Ελλάδα μόνο το ΚΚΕ. Και αυτό το 45% της ελληνικής κοινωνίας, του ελληνικού λαού, που διαφωνεί, που εκφράζει τη δυσαρέσκειά του απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει τρόπο να εκφραστεί πολιτικά με ένα πιο δυνατό ΚΚΕ και στην κάλπη των ευρωεκλογών. Επιτρέψτε μου μόνο μία κουβέντα, γιατί υπάρχει ένα ακόμα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο πρέπει να είναι εν γνώση πρώτα απ' όλα των τηλεθεατών μας. Την ίδια ώρα που λεφτά δεν υπάρχουν για μισθούς, συντάξεις κτλ., η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι γνωστό, δίνει 50 δις στο Ζελένσκι για να συνεχιστεί αυτός ο αντιδραστικός πόλεμος από Ρωσία και ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ουκρανία. Η κυβέρνηση στις προηγούμενες μέρες, συνειδητοποιεί ότι ο πόλεμος ξεκίνησε τυπικά με την εισβολή της Ρωσίας. Όμως μην γελιόμαστε. Η ουσία είναι ότι συγκρούονται δύο μεγάλες δυνάμεις, συγκρούονται δύο υπεριαλιστικά μπλοκ για πάνω μεσάκου του box. Την Ουκρανία και το λαό της, σφάζονται δύο λαοί, οι Ουκρανοί και οι Ρώσοι που ζούσαν 70 χρόνια αδελφωμένοι, τσάκισαν τον φασισμό, εσείς είστε παλιότερα σβωμένα, τα ξέρετε καλύτερα, επί Σοβιετικής Ένωσης. Η ουσία. Η ουσία είναι ότι η κυβέρνηση μας μπλέκει ακόμα πιο ενεργά. Στην Ειδική Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων ψηφίστηκε και αποφασίστηκε η πώληση βλημάτων με παράνομο λευκό φόσφορο προς την Ουκρανία. Αυτό είναι καταπάτηση διεθνών συνθήκων. Αυτό είναι συνέργεια σε τέλεση εγκλημάτων πολέμου. Η κυβέρνηση έχει πολύ μεγάλη ευθύνη. Δεν γίνεται συζήτηση για αυτό το θέμα. Μες. Υπάρχει μια αφωνία, μια ομερτά από όλα τα άλλα κόμματα και πρέπει να καταδικαστεί, γιατί μας βάζει σε πολύ επικίνδυνους δρόμους.